γιατί η Ρωσία κατασκεύασε μόνο ένα SU-47, η ιστορία του μαχητικού φαινόμενου της Μόσχας. Μία γρήγορη ματιά αρκεί λοιπόν για να διαπιστώσει κανείς πως το ρωσικό SU-47 είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά και χαρακτηριστικά αεροσκάφη στην ιστορία. Ο λόγος είναι απλός. Το μαχητικό αναπτύχθηκε με έναν ιδιαίτερο σχεδιασμό πτερήγων, κατά τον οποίο τα φτερά του έχουν αντίθετο προσανατολισμό από τα περισσότερα συμβατικά αεροσκάφη. Λίγο πιο απλοϊκά, κάποιος θα μπορούσε να πει πως το SU-47 σχεδιάστηκε με ανάποδα φτερά. Πάμε να δούμε όμως για ποιους άλλους λόγους ξεχωρίζει. Μετά από αμέτρητες αποτυχημένες προσπάθειες διάφορων εθνών να σχεδιάσουν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος με ανάποδα φτερά, η Ρωσία παρουσίασε δημόσια το 1997 το SU-47 Berkut στο Paris Air Show. Εκτός από αυτό το ιδιαίτερο σχεδιαστικό χαρακτηριστικό, το SU-47 δεν διέφερε πολύ από ένα συνηθισμένο μαχητικό της τότε εποχής. Μάλιστα μοιράζονταν πολλά κοινά εξαρτήματα με το SU-27 της Μόσχας. Οι μοναδικές πτέρυγές του πρόσφεραν στο SU-47 τρομερή ευελιξία στον αέρα. Η τρομερή ευκινησία του μαχητικού στον αέρα έγινε το σήμα κατά δεθέν του. Το Berkut δεν πετούσε, αλλά χόρευε στους εθέρες και αυτό έκανε την πλατφόρμα πολύ ενδιαφέρουσα τόσο για τους πιλότους όσο και για τους παρατηρητές. Εκτός από επαναστατικό σχεδιασμό, το SU-47 διέθετε και προηγμένες τεχνικές προδιαγραφές. Μπορούσε να πετάξει με 2,21 Mach μέγιστη ταχύτητα σε εμβέλεια 3.500 χιλιόμετρων και σε υψόμετρο έως 60.000 ποδιών. Ο συνδυασμός της υψηλής ταχύτητας και της τρομερής ευκινησίας καθιστούσαν το SU-47 την ιδανική επιλογή για αερομαχίες. Γιατί όμως παράχθηκε μόνο ένα μαχητικό Berkut, το οποίο μάλιστα δεν οπλίστηκε ποτέ? Ο λόγος είναι πως η Μόσχα επέλεξε να προχωρήσει με διαφορετικά προγράμματα μαχητικών, όπως το αεροσκάφος 4,5 γενιάς SU-35 και αργότερα το stealth μαχητικό 5 γενιάς SU-57 Phelon. Τελικά το SU-47 θα μπορούσαμε να πούμε πως με κάποιον τρόπο αναγεννήθηκε το 2015 όταν και η Ρωσία αποκάλυψε το KB-SAT SR-10, ένα μονοθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος με παρόμοιο σχεδιασμό πτερήγων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.